Η μέρα καριέρας για ερευνητές διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 Era Mobile Car. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως απότερο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας στους ερευνητές με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της διαφυγής των ερευνητών από τη χώρα μας. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Είχε ως στόχο την παρουσίαση του προγράμματος καθώς και την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις επόμενες ενέργειες για την υλοποίησή του. Εκείνο που δεν έχουμε και που στη ζώνη καινοτομίας εργαζόμαστε συστηματικά για να καταφέρουμε είναι κίνητρα προς τους επιστήμονες για να μείνουν και να εργαστούν στην Ελλάδα. Και αναφέρομαι κυρίως σε φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει εκτεταμένα με την κυβέρνηση και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε το επόμενο διάστημα να καταφέρουμε κάτι και σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι μιλάμε για θέσεις εργασίας οι οποίες αλλιώς δεν θα δημιουργηθούν στη χώρα. Άρα δεν δημιουργείται δημοσιονομικό κενό. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει είναι να αντιληφθούμε ότι οι θέσεις αυτές εργασίας που θα καταληφθούν από υψηλής κατάρτισης επιστήμονες δημιουργούν ισχυρή προστιθέμενη αξία και άρα βοηθούν την προσπάθεια της χώρας και δημοσιονομικά αλλά και στην κατεύθυνση της ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα λεπτό ζήτημα το οποίο τεκμηριώνεται όμως επιστημονικά και θα πρέπει να γίνει κατανοητό και από τους κυβερνώντες και από τους θεσμούς οι οποίοι έχουν λόγο σε αυτού του είδους τις νομοθετικές παρεμβάσεις. Ο συντονιστής του ελληνικού δικτύου Euraxess αναφέρθηκε στις προοπτικές που υπάρχουν για τους νέους ερευνητές στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα σχολίασε και τις χαμηλές αμοιβές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις αμοιβές των ερευνητών, αλλά οι οποίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους, αλλά από έρευνες που έχουμε κάνει στο Euraxess, οι αμοιβές δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα ενός ερευνητή. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον και η δυνατότητα που θα του δοθεί για δημιουργία, για παραγωγή έρευνας. Και αυτό το πράγμα φαίνεται ότι υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά εκείνο που δεν υπάρχει είναι η θέσεις εργασίας. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στην μισθοδοσία ανάλογα με τη χώρα. Ξέρετε ότι στις βόρειες χώρες, στη Σκανδιναβία, μπορεί και 10.000 ευρώ να είναι ο μηνιαίος μισθός ενός ερευνητή. Δεν το γνωρίζω ακριβώς, αλλά οπωσδήποτε είναι κάτω από 2.000 ευρώ μηνιαία. Για να καταλάβετε, είναι 1:5. Στο πιλωτικό αυτό πρόγραμμα συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.